Πάμε. Χαίρετε αγαπητοί και φίλοι ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε μεταξύ των άλλων και για την αχαριστία του ανθρώπου προς το Θεό. Και για το ότι ο Θεός μας δίνει πολλά και μας ζητάει λίγα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να θυμηθούμε κάποια από αυτά τα οποία ο Θεός μας ζητάει, θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια ώστε να μην φανούμε αχάριστοι απέναντι στο Θεό. Να θυμηθούμε τις ηλικίες και τους χρόνους που περάσαμε και τότε θα δούμε πόσο μεγάλη και μακριά είναι η αλυσίδα των αμαρτιών που έχουμε πράξει. Γιατί και το τέλος μιας αμαρτίας στάθηκε η αρχή μιας άλλης, ούτως ώστε δεν άφησε να περάσει κανένα μέρος της ζωής μας της περασμένης χωρίς να έχουμε αμαρτίες. Όλες τις αισθήσεις μας τις κάναμε πόρτες από τις οποίες πέρναγαν οι αμαρτίες καθημερινά. Λέει και ο Ιερεμίας ο προφήτης ότι ανέβηκε ο θάνατος από τις θηρίδες, δηλαδή από τα μάτια και τα αυτιά του ανθρώπου. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τις αισθήσεις μας σαν όργανα προς ειδονισμό τις περισσότερες φορές και κάναμε πολλά σφάλματα εναντίον του Θεού, πολλές αμαρτίες. Αλλά μας δινόταν η ευκαιρία να πράξουμε κάτι καλύτερο από αυτό που κάναμε. Και αν κάναμε κάποιο καλό, αυτό είναι καλό στο ενεργητικό μας. Και πάνω σε αυτά είχαμε και τη θέληση να επιθυμούμε κάτι αντίθετο από αυτό που θέλει ο Θεός. Εμείς χρησιμοποιήσαμε ανάξια και συχαμερά πράγματα στη ζωή μας, γιατί ακούσαμε τον κόσμο περισσότερο από τον Θεό. Μεταχειριστήκαμε τα αγαθά εντός εισαγωγικών του κόσμου και αποστραφήκαμε τον Θεό. Γι' αυτό και κάναμε μια πορεία τόσο απίστευτη προς το κακό, που είναι δύσκολο να το συλλογιστούμε μετά και να μην αισθανθούμε ένα νυγμό μέσα στην καρδιά μας. Καταπληγιασμένη είναι η ψυχή μας σαν το σώμα του Ιώβ. Έχει γίνει σκολικόβρωτη η ψυχή του ανθρώπου, όλων μας, όπως το σώμα του Ιώβ είχε πιάσει έλκη, πληγές δηλαδή, από την κεφαλή μέχρι τα ποδάρια του. Διότι αν μια αμαρτία, ακόμα και αν είναι συγνωστή αμαρτία, κυριεύει αυτόν που την κάνει, τότε είναι άξια για πνευματικό θάνατο αυτή η αμαρτία. Τότε εμείς πόσες φορές γίναμε άξιοι για πνευματικό θάνατο? Αν ο Αδάμ μια φορά αμάρτησε και πέθανε, πόσες φορές θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει εμείς οι οποίοι δεν αμαρτήσαμε μια φορά στη διάρκεια της ζωής μας, αλλά πολλές? Πόσες φορές γκρεμιστήκαμε εμείς στον Άδη με τις θανάσιμες αμαρτίες που κάναμε? Και παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως η ευσπλαχνία που έδειξε ο Θεός σε εμάς είναι μεγάλη. Διότι όχι μόνο μας υπέμεινε αυτή η ευσπλαχνία τόσο καιρό και με τόσες αμαρτίες, αλλά μας έκανε και τόσες άλλες ευεργεσίες. Τώρα λοιπόν, αγαπητοί μου, εμείς που έχουμε τη γνώμη να μεταχειριζόμαστε αυτή τη θεία ευσπλαχνία και το θείο έλεος και να μην νικόμεθα τελικά από αυτήν με τόσα καλά που μας έχει κάνει, από εδώ και πέρα θα αφιερώσουμε το θέλημά μας ώστε να μισήσουμε την αμαρτία όσο περισσότερο μπορούμε. Να ζητήσουμε από το Θεό να μας συγχωρέσει για ό,τι έχουμε κάνει κακό μέχρι τώρα. Και για την παράληψη του καλού επίσης, το οποίο είναι και αυτό κακό. Η παράληψη του καλού είναι κακό. Αλλά και πόση αυθάδεια δείξαμε όταν δεν προδώσαμε το Θεό και όταν δείξαμε τόσο θάρρος ώστε να τον προδώσουμε. Αλλά ο Θεός, ως πολυεύσπλαχνος που είναι,
θα μας βοηθήσει και θα μας κρατήσει από τη χάρη Του στο εξής, να μην ξαναπέσουμε στις προηγούμενες μας αμαρτίες. Ας πούμε λοιπόν αυτό που λέει: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, μη με εγκαταλείπεις στις αμαρτίες μου, όπως λέει η Σοφία του Σιράχ, αλλά βοήθησέ με να τις ξεπερνώ. Να συλλογιστούμε ακόμη, αγαπητοί αδελφοί, το βάρος που έχει κάθε αμαρτία, γιατί κάθε μία από τις συγνωστές αμαρτίες είναι το μεγαλύτερο κακό και δυστυχία του κόσμου. Και κάθε θανάσιμη αμαρτία μας, σαν που είναι κακό και υπερβαίνει με άπειρη υπερβολή όλα τα κακά που θα μπορούσαν να αναφερθούν στα κτίσματα του Θεού, γιατί και οι ύβρις, οι καταφρονήσεις που κάναμε, οι ειρωνίες, οι κακίες και όσα αυτά σε όλα τα κτίσματα του Θεού, στα αδέρφια μας, στους ανθρώπους, θα πρέπει να αναφέρονται σε τελειότητες που είναι πεπερασμένες και δεν μπορούν να συγκροθούν με ένα θανάσιμο αμάρτημα με το οποίο ο αμαρτωλός ευθέως υβρίζει και καταφρονεί τις άπειρες τελειότητες που έχει ο Θεός. Γι' αυτό το χρέος μας, εκείνο που χρωστάμε, εκείνο που χρωστάει μια αμαρτωλή ψυχή για μια μόνο θανάσιμη αμαρτία της, είναι τόσο πολύ και μεγάλο, ώστε όλες οι αγαθοεργίες των Αγίων, όλες οι αγιότητες των Αγγέλων, όλες οι αξιομιστίες ακόμα και της Παναγίας μας, πολλαπλασιαζόμενες μύριες φορές, επάπειρον πολλαπλασιαζόμενες, δεν μπορούν να ξεπληρώσουν το χρέος της αμαρτίας. Χρειάστηκε ο ίδιος ο Θεός να κατέβει για να πληρώσει αυτό το χρέος. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο οτιδήποτε κακό γίνεται εναντίον του Θεού, γιατί έχει το βάρος του αίματος του ίδιου του Θεού, και αυτή η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνο που πλήρωσε ο Θεός με το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό η αμαρτία είναι το μοναδικό, θα λέγαμε, κακό, το αληθινό κακό, το κακό των κακών, και όλα αυτά τα οποία εμείς τα ονομάζουμε κακά, άμα τα συγκρίνουμε την αμαρτία, που είναι το αληθινό κακό, όλα τα άλλα είναι ίσκιος του κακού. Ας μάθουμε λοιπόν ποια είναι η πραγματική αμαρτία. Και αν ήταν δυνατόν να συγκριθούν όλες οι τιμωρίες του Άδου με μια αμαρτία θανάσιμη, θα ήταν δυστυχής εκείνος ο οποίος θα έκανε τη μία αυτή αμαρτία παρά όλοι αυτοί που έκαναν τις άλλες αμαρτίες, τις μη θανάσιμες. Διότι καθώς λέει και ο Σιράχ, ο σοφός, αν τον διαβάζουμε, λυσιτελής μάλλον ο Άδης, λέει ο Σιράχ. Τόσο είναι το βάρος μιας παραβάσεως εναντίον του Θείου θελήματος, που εκείνος που το αποτολμά για να κάνει μια τέτοια παράβαση, έχει πέτρινη καρδιά. Είναι ένα άλογο ζώο ή ένα ξύλο ανέστητο, το οποίο αμαρτάνει με τόση αυθάδεια και αθεοφοβία, σαν να βλάπτει ένα Θεό όχι ζωντανό και αληθινό, αλλά ένα Θεό ψευδή και ζωγραφιστό. Και για να το πούμε καλύτερα, όποιος συνειδητά αμαρτάνει και βλάπτει το Θεό με τόση τόλμη, κάνει κάτι που δεν τόλμησαν να το κάνουν ούτε οι Έλληνες ειδωλολάτρες οι παλαιοί, οι οποίοι δεν είχαν θεούς αληθινούς αλλά ξύλινους και λίθινους. Και παραπονούμενος λέει ο Θεός: «Γιατί, παιδιά μου, δεν ακούτε τις φωνές μου, και όποιος ακούσει τις φωνές μου θα ζήσει», λέει η Αγία Γραφή. Και ο Ιερεμίας και οι προφήτες ακριβώς με το θέμα της αμαρτίας λένε πως εμείς, αδερφοί μας, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να κλαίμε σ' όλη μας τη ζωή με μαύρα δάκρυα για τις αμαρτίες που έχουμε κάνει πριν. Και τι άλλο θα έπρεπε να κάνουμε παρά να επιθυμήσουμε να αποκτήσουμε έναν πόνο και εμείς στη ζωή μας για να αποδώσουμε τιμή στο άπειρο μεγαλείο του Θεού, που τόσες φορές εμείς οι ίδιοι καταφρονήσαμε με τα ίδια μας, με την ίδια μας τη θέληση. Και πολλοί Άγιοι παρακαλέσανε να έχουν έναν πόνο για να μπορέσουν να μετανοήσουν καθώς πρέπει, γιατί χωρίς τη Θεία Χάρη δεν μπορούμε να γίνουμε άξιοι της μετανοίας, αλλά φαινόμαστε πάντοτε ανάξιοι αυτής.
να παρακαλέσουμε το Θεό να μας σπλαχνιστεί. Γιατί πολλές φορές έδειξε υπομονή ο Θεός απέναντι στις αμαρτίες. Και έτσι να θελήσει και τώρα να δείξει την παντοδυναμία Του, ώστε να εξαλείψει τις αμαρτίες των δικαίων και να μην τις ενθυμηθεί. Καθώς το υπόσχεται και μόνος Του, «Εγώ είμαι ο εξαλείφων της ανομίας ένεκεν εμού και της αμαρτίας σου, μη μνηστήσομαι», λέει ο Ισαΐας. Βέβαια, το λέει αυτό για τους μετανοημένους ανθρώπους. Αλλά συλλογιστούμε εμείς την αχαριστία που δείχνουμε την αμαρτία μας και τι ανταπόδοση κάνουμε στις τόσες ευεργεσίες που μας κάνει ο Θεός καθημερινά, που μας έχει στη ζωή και υγιής, να βάλουμε στο μυαλό μας μια στιγμή τα πλήθη των αγαθών, των υλικών αγαθών εν πρώτης, αλλά και των πνευματικών αγαθών και των αρετών που έδωσε στον κάθε άνθρωπο, που μας προτίμησε περισσότερο από τα άλλα κτίσματα και έδωσε χάρη στον κάθε άνθρωπο, σάλλον εξυπνάδα, σάλλον σωματική ρώμη και άλλα χαρίσματα, και δεν αισθανόμαστε για αυτά τα χαρίσματα ευγνωμοσύνη, δεν θα έπρεπε να ευχαριστούμε καθημερινά τον Θεό για αυτό που μας έκανε, για αυτή την άκρα τιμή που μας έκανε ο Θεός, να μας δώσει κάποιες από τις ιδιότητες τις δικές Του. Για την άπειρη τιμή που μας έκανε να μας διαλέξει μέσα στους αιώνες να γεννηθούμε εμείς και όχι άλλοι, και να μας κάνει τόσα καλά, για το ότι γεννηθήκαμε άνθρωποι και δεν γεννηθήκαμε ζώα, δεν είναι μια μεγάλη ευεργεσία και αυτό? Και εμείς με τη διάθεση της ψυχής μας πρέπει τώρα, σαν τον Δαβίδ, να πούμε: «Ποιος είμαι εγώ, Κύριε ο Θεός μου, και τι ο οίκος του πατρός μου, ότι αγάπησάς με έως τέλους? Ποιος είμαι εγώ άνθρωπος, ο τυποτένιος, και τι μπορώ να ανταποδώσω σε σέναν από όλα τα οποία ανταπέδωσες σε μέναν», λέει ωραίο έψιλον ψαλμός του Δαβίδ. Ό,τι και να κάνουμε για να ανταποδώσουμε του Θεού, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ισοφαρίσουμε τις αγαθοσύνες και τις καλοσύνες που έχει κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Και ένας άνθρωπος ανέμενε μόνος του, θα κατέβαινε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού θα κατέβαινε και θα γινόταν Χριστός Ιησούς, θα ταπεινώνονταν, θα πάθαινε και θα πέθαινε για ένα μόνο άνθρωπο. Για σκεφτείτε το αυτό, για να έχει το δικαίωμα να πει στους αγγέλους, οι οποίοι θα δείχναμε εκ των υστέρων εμείς αυτόν, μολοτούτο, εμείς δεν είμαστε λιγότερο χρεώστες στο Χριστό που μας αγάπησε και πέθανε για μας στο Σταυρό, για να λάβουμε κι εμείς ένα όφελος και μια σωτηρία από αυτό. Τώρα, βλέποντας τον εαυτό μας περικυκλωμένο από τις ευεργεσίες του Θεού, δεν θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορούμε να μην βλάπτουμε πλέον το Θεό, αλλά και να μην έχουμε κάποιο υψηλό λογισμό, ούτε να μας περάσει από το μυαλό θα έπρεπε να αμαρτήσουμε, αγαπητοί φίλοι? Δεν θα έπρεπε κι εμείς να λέμε αυτό που λέει ο Ιωσήφ ο Σόφρον? Πώς θα μπορούν να κάνω το πονηρό απέναντι στο Θεό μου και να αμαρτήσω απέναντι Του? Αυτό θα έπρεπε να σκέφτεται κάθε άνθρωπος όταν πρόκειται να κάνει κάτι εναντίον του θελήματος του Θεού, γιατί το θέλημα του Θεού είναι ένας νόμος υπεράνω όλων. Πώς λοιπόν θα εξαπατήσω το μέγα μου ευεργέτη, το Θεό, το φιλόστοργό μου πατέρα, ο οποίος τόσο μοχθεί για να διατηρήσει αυτό το σύμπαν? Γιατί δουλεύει, λέει ο Θεός, για να συντηρεί το σύμπαν. Και λάβαμε τόσες ευεργεσίες από τον Κύριο, και η μεγαλύτερη ευεργεσία βέβαια είναι το ότι μας έδωσε το δικαίωμα να γίνουμε τέκνα του Θεού, παιδιά του Θεού, κληρονόμοι της Βασιλείας Του. Σοφία ασύλληπτη για τα ανθρώπινα δεδομένα. Και εμείς, αντί για να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη, χρησιμοποιούμε τις σωματικές μας και πνευματικές μας αρετές για να πολεμήσουμε αυτή την αγαθότητα του Θεού, να φανούμε ανάξιοι δηλαδή απέναντι στο μεγαλείο αυτό που μας έδωσε. Ο Θεός μας προτίμησε από τόσους και τόσους για να μας ευεργετήσει, και εμείς να Τον αψηφίσουμε περισσότερο από το σώμα μας και από τη διάνοιά μας,
ο Θεός να πεθάνει για να μας δώσει ζωή και εμείς αντί για να του δώσουμε τη ζωή μας, τουλάχιστον ανανεώνουμε τα πάθη του, το σταυρό και τη λόγχη του και αυξάνουμε τις πληγές του με τις αμαρτίες μας. Καθώς λέει και ο Παύλος, κάθε αμαρτία είναι ένα βέλος πάνω στο σώμα του Χριστού και στους Εβραίους λέει κάτι αντίστοιχο, ότι ο Θεός μας αγάπησε τόσο και εμείς αντί να τον αγαπήσουμε και εμείς καθώς του πρέπει και του αξίζει, να αγαπήσουμε περισσότερο μια ειδονή η οποία είναι φευγαλαία και φεύγει και χάνεται παρά τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός λέει πολλών κινδύνων μας λύτρωσε και όταν είμαστε σε άγνοια μας δίδαξε, όταν είμαστε λυπημένοι μας έκανε πιο χαρούμενους και όταν πέσαμε μας ανόρθωσε, μας κράτησε όρθιος μέσα σε αυτή τη ζωή ο Χριστός. Και όταν πορευτήκαμε για κάπου, μας οδήγησε όχι σε γκρεμό, αλλά σε οδό σωτηρίας. Και όταν κοιμόμαστε, μας φύλαξε με τον άγγελό του. Τόσα πολλά πράγματα μας περιγράφει και ο Θεός μας έχει σώσει από πάρα πολλούς κινδύνους, τους οποίους τώρα καθόμαστε και σκεφτόμαστε και τους βρίσκουμε αυτούς τους κινδύνους που περάσαμε. Διότι τότε που τους περνάγαμε δεν είχαμε το μυαλό να τους συνειδητοποιήσουμε, αλλά τώρα σκεφτόμενοι πίσω τη ζωή μας λέμε πω πω. Γλίτωσα από βέβαιο θάνατο εκείνη τη φορά. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν έχουμε αισθανθεί αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός μας γλίτωσε από πολλούς κινδύνους. Ο Θεός λοιπόν έχει θεία ευσπλαχνία προς το πλάσμα του, την οποία εμείς οι άνθρωποι, οι αμαρτωλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να τη δούμε. Αλλά να συγκρίνουμε τα μέτρα αυτά, αυτό που μετρήσαμε εμείς στο Θεό με τις αμαρτίες μας και εκείνο που ο Θεός μέτρησε εμάς ως όντα Του και πλάσματα δικά Του. Γι' αυτό θα πρέπει να ντραπούμε μπροστά στο Θεό και τους αγγέλους για τα τόσα διαπιστευμένα τα οποία αυτοί Τον δουλεύουν και να ανανεώσουμε μπροστά σε αυτούς το επάγγελμά μας ως χριστιανού, το οποίο είναι στο εξής, να δουλεύουμε στον ποιητή και Θεό μας σαν πραγματικά παιδιά Του και όχι σαν αλητήριοι εχθροί. Διότι και τα θηρία ακόμα θα έπρεπε να σηκωθούν εναντίον του ανθρώπου και να τον αφανίσουν τελείως για όλα αυτά τα πεπραγμένα του. Οι άγγελοι θα έπρεπε να αποστρέψουν το πρόσωπο από τον άνθρωπο ο οποίος αμαρτάνει. Αλλά βλέπετε, ο Θεός παρόλα αυτά μας αγαπάει και παρόλο που είμαστε άξιοι να ανοίξει η γη κατά τα πόδια για να μας καταπιεί και το ότι γίναμε άξιοι να μας σηκώσει ο αέρας και να μας πετάξει μακριά στη θάλασσα και να μας πνίξει ή να μας κατακάψει ο ήλιος με τις ακτίνες τους, εντούτοις, παρόλο που είμαστε άξιοι να γίνουμε ένας άλλος Άδης, θα ήταν δίκαιο να γίνει ένας Άδης, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, τους σύγχρονους εμάς, και με δαίμονες ακόμα σκληρότερους για να μας καίει, ώστε να μας βασανίζουν στους αιώνας των αιώνων. Αλλά, επειδή όμως ο Θεός μας έδωσε την ευκαιρία και η ασπλαχνία Του μας έδωσε την ευκαιρία να μετανοήσουμε, γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να κάνουμε μια υπόσχεση να ζήσουμε τον υπόλοιπο τουλάχιστον χρόνο της ζωής μας και να παρακαλέσουμε ταπεινά τον Θεό με σας τόσες υπηρεσίες που μας προσέφερε να μας προσφέρει άλλη μια υπηρεσία, να λησμονήσει τις παρανομίες μας και να μας δώσει τη χάρη Του. Να μην μας αφήσει πλέον να συνεχίσουμε μια πορεία καταστροφής απέναντι στον εαυτό μας. Μήτε να επιστρέψουμε όπως ο χείρος επιστρέφει μέσα στο βόρβορο όταν είναι πλημμένος, αλλά να μην ξαναπέσουμε στο βόρβορο της αμαρτίας όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Και όχι να γυρίσουμε όπως ο σκύλος λέει στο ξέρασμά του πίσω, ούτε όπως η γουρούνα που αφού λούστηκε πάλι κυλιέται μέσα στο
βόρβορο. Αυτό σημαίνει μεταφορικός όταν ο άνθρωπος εξομολογείται τις αμαρτίες του και μετά ξαναπέφτει τις αμαρτίες του. Και να δούμε τώρα από λίγο κοντά για το κακό που υπάρχει μέσα στην ίδια την αμαρτία και δεύτερον για το κακό που προξενεί στους άλλους ανθρώπους η αμαρτία η δική μας. Γιατί έχουμε αντανάκλαση της αμαρτίας μας και στους άλλους ανθρώπους. Και τρίτον για το κακό που δημιουργεί στη μέλουσα ζωή η αμαρτία του ανθρώπου. Ας συλλογιστούμε λοιπόν αγαπητοί αδερφοί το κακό που περιέχει αυτή καθεαυτή η ίδια η αμαρτία του ανθρώπου. Καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι το μεγαλύτερο αγαθό, το σπουδαιότερο αγαθό που υπάρχει και πρέπει να αγαπάτε από εμάς καθεαυτό, κυρίως και γι' αυτό επειδή είναι ο Θεός, είναι ο Δημιουργός. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και εμείς, αφού αγαπάμε τον Θεό, να αγαπάμε και τα δημιουργήματά Του. Δεν μπορούμε λοιπόν να βδελισόμεθα τα έργα του Θεού, που είναι ο εαυτός μας και οι άλλοι άνθρωποι και όλη η κτήση, αλλά και αυτά να τα αγαπάμε, όπως αγαπάμε τον Θεό. Και να μην βρίσκουμε δικαιολογίες, ώστε να χτυπήσουμε κάποιους συνανθρώπους. Γιατί το τέλειο αγαθό είναι η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους είναι το καλύτερο και μεγαλύτερο αγαθό. Και ο Θεός που είναι ένα πέλαγος τελειότητος, η αμαρτία είναι μια άβυσσος κακίας, αντίθετα από αυτή την τελειότητα, μια άβυσσος κακίας που δεν έχει τέλος. Και όπως είπαμε, αν ο Θεός είναι το μεγαλύτερο αγαθό, η αμαρτία είναι το ανώτερο κακό από όλα τα κακά. Αν ο Θεός είναι ένα τέτοιο τέλειο «ον», που όλα τα άλλα μπροστά του είναι μηδέν, και η αμαρτία είναι τόσο μεγάλο βδέλυγμα, που αν συγκριθεί με όλα τα άλλα κακά που ξέρουμε, δεν μπορεί να σταθεί κανένα κακό δίπλα της. Ούτε η αρρώστια ούτε ο θάνατος δεν είναι χειρότερα από την αμαρτία, όσο και αν φαίνεται παράδοξο αυτό που λέμε. Διότι η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό, ενώ η αρρώστια δεν μας χωρίζει από το Θεό. Η φτώχεια δεν μας χωρίζει από το Θεό. Η κακία όμως μας χωρίζει από το Θεό. Και ο Θεός μισεί την αμαρτία, όπως έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους και όλοι οι προφήτες το έχουν πει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέει πως είναι μισητή αμαρτία στα μάτια του Θεού. Γιατί αν δεν τη μισούσε δεν θα ήταν Θεός, δεν θα ήταν τέλειος, δεν θα ήταν δίκαιος, δεν θα ήταν άπειρο τέλειος. Αλλά εάν αφαιρεθεί η αμαρτία, αφαιρείται και ο Άδης. Και ο Άδης μεταφέρεται και μεταβάλλεται και γίνεται παράδεισος. Αν εξαλείψει η αμαρτία, αν φύγει η αμαρτία από τον άνθρωπο, γεννιέται ο παράδεισος. Και ο παράδεισος δεν θα ήταν παράδεισος, παρά θα ήταν Άδης, αν είχε επικρατήσει παντού η αμαρτία. Διότι το φαρμάκι της αμαρτίας είναι πάρα πολύ πικρό. Φανταστείτε το εξής. Αν υπάρχει ένα υγρό που με μια σταγόνα να πικράνει όλη τη θάλασσα και τις λίμνες και τα ποτάμια, φανταστείτε τη δρυμύτητά της ποιότητος, της χημείας αυτού του υγρού, που μια σταγόνα άρκεσε για να πικράνει όλος ο ωκεανός. Ακριβώς η αμαρτία είναι αυτή η σταγόνα, τόσο πικρή που μπορεί να πικράνει όλο τον ωκεανό, δηλαδή όλη την ψυχή του ανθρώπου, να τη μεταβάλει σε μια κόλαση, σε μια τραγωδία. Γι' αυτό δεν έχουμε δώσει εμείς ακόμα πολύ σκέψη, δεν έχουμε καταναλώσει θεά ουσία να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει να είναι κανείς αμαρτωλός και να παραμένει στην αμαρτία του. Διότι μας έδωσε ο Θεός ένα πλυντήριο της αμαρτίας, ένα πλυντήριο της ψυχής που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση, για να μπορούμε να διαφεύγουμε από την αμαρτία, να ξεφεύγουμε από αυτή την κόλαση και να ξαναγεννείται μέσα μας ένας παράδεισος. Ο Ντοστογεύσκη, ο μεγάλος αυτός διανοητής, είπε ότι τη φορά που εξομολογήθηκα, μεγάλος πια, αισθάνθηκα να γεννιέται μέσα μου ένας παράδεισος. Αυτός ο άνθρωπος είπε και μια φράση που έχει μείνει στην ιστορία της ανθρωπότητας: «Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται». Και είπε ακόμη μια άλλη σπουδαία φράση, ότι αν
Μου λέγανε από εδώ είναι ο Χριστός και από εκεί είναι η αλήθεια, θα προτιμούσα να πάω προς τη μεριά του Χριστού. Είναι ο Ντοστογεύσκη ένας μεγάλος διανοητής που θα συνιστούσαμε σε όλους να τον διαβάσουν στα βιβλία του, έστω και ένα βιβλίο να διαβάσουμε, να δούμε πόσο υψηλή είναι η διάνοια του ανθρώπου αυτού, ο οποίος ήταν και χριστιανός άνθρωπος, γιατί ο υψηλότερος συνδυασμός είναι η σοφία και ο χριστιανισμός. Λογοτέχνες και συγγραφείς οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, ό,τι και να πούνε, τελικά είναι άχρηστο. Είναι λόγια πολλά, τα οποία έχουν άθροισμα μηδέν. Γι' αυτό να αποφεύγουμε τους άθεους λογοτέχνες και συγγραφείς, γιατί δεν έχουν να μας προσφέρουν τίποτα καλό, αφού δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να προσφέρουν στον εαυτό τους το Χριστό, που είναι το καλύτερο καλό όλων των καλών της ανθρωπότητας, είναι ο Χριστός. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει βρει το Χριστό, δεν αξίζει ούτε να ανοίγει το στόμα του να μιλάει στους άλλους, αλλά ούτε και να συγγράφει μεγάλα και σπουδαία βιβλία. Αυτός λοιπόν ο διανοητής του Ντοστογεύσκη είπε και αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αλλά ας δούμε τώρα τις συνθήκες που μας έφεραν να κάνουμε την αμαρτία απέναντι στο Θεό, την παρακοή δηλαδή, που η αμαρτία είναι μια δυσαρμονία μέσα στην αρμονία του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου. Είναι αυτό που ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του. Είναι ένα τέρας η αμαρτία. Όσο είναι άπειρα αγαθός ο Θεός, και εμείς στη συνέχεια γινόμαστε μισητοί στο Θεό, γιατί είμαστε φορείς της αμαρτίας. Και λέει πως είναι μισητός στο Θεό ο ασεβής και η ασέβειά του. Ας γνωρίζουμε λοιπόν ότι η κατάσταση της άκρας αθλειότητος είναι το να μένουμε στην αμαρτία. Αλλά ας ευχαριστήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, το Θεό που μας ελευθερώνει από το φορτίο αυτό το μισθό της αμαρτίας με τους τρόπους που ξέρουμε μέσα στην Εκκλησία και με τα μυστήρια και τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας, και μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να σωθούμε από την αμαρτία. Να μεταχειριστούμε αυτή τη θέληση που είναι εμφανής σε όλα τα πράγματα τα κακά που επράξαμε και να παρακαλέσουμε να μας μεταβάλει τη θέλησή μας από το κακό προς το καλό. Να έχουμε τη δύναμη, με τη δύναμη του Θεού βέβαια, με το Πνεύμα του Θεού, διότι όποιος έχει το Άγιο Πνεύμα δεν αμαρτάνει. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να αμαρτήσει. Αλλά όταν φεύγει το Άγιο Πνεύμα από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι έρμεο στα χέρια του Σατανά και της αμαρτίας. Και πώς θα έχουμε τη χάρη του Θεού, όταν πάντοτε ακούμε το θέλημά του, υπακούμε τις εντολές του και είμαστε στην προσευχή ενωμένοι μαζί του. Μακάριος εκείνος ο οποίος δεν ξεφεύγει σε άλλους δρόμους από το δρόμο του Θεού, αλλά ακολουθεί πάντοτε αυτή την οδό, γιατί το κακό έχει πολλά πόδια, πολλές σκελίδες. Και να σκεφτούμε ότι τρεις είναι οι βαθμοί που γίνονται όλες οι κινήσεις των όντων. Υπερφυσικός, φυσικός και αφύσικος θα λέγαμε. Παραφύση. Ο υπερφυσικός είναι εκείνος ο οποίος τελειοποιεί τον άνθρωπο, ο υπερφυσικός τρόπος, ενώ ο φυσικός περιέχει τα αγαθά τα οποία υπάρχουν μέσα στους νόμους της φύσεως. Ο δε παραφύση τρόπος ενεργείας του ανθρώπου είναι, ή μάλλον περιέχει όλα εκείνα τα κακά τα οποία είναι έξω από τους νόμους της φύσεως και φθείρουν τη φύση και τον άνθρωπο. Η αμαρτία λοιπόν είναι παραφύση κίνηση όπως την ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες, γι' αυτό ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και τον στερεί από τα υπερφυσικά χαρίσματα και τις χάρες του Αγίου Πνεύματος, ακόμα και τα φυσικά χαρίσματα, και τον πάει στο παραφύση και στο θάνατο. Λοιπόν, η αμαρτία διαφθείρει τις έξις των υπερφυσικών λεγόμενων αρετών
τις θεοφόρες αρετές και τη ζωντανή πίστη, τη διαφοροποιεί, την εκτρέπει από το κανονικό και μας δίνει ένα λείψανο νεκρής πίστεως και αγάπης. Η αμαρτία στερεί την ψυχή από τη δικαιούχο χάρη του Θεού και την κάνει καχεκτική και θέλει να την σκοτώσει, να την πεθάνει. Και τα άπειρα αγαθά τα οποία περιέχει η χάρις του Θεού είναι μεγάλης τιμής άξια να τιμηθούν από τον άνθρωπο, γιατί η Θεία Χάρις είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ο Θεός σε ένα απλό κτίσμα του, όπως είναι ο άνθρωπος. Ενώ η αμαρτία γυμνώνει την ψυχή και δεν μπορεί να κάνει καλά έργα ο άνθρωπος, ούτε φίλους μπορεί να έχει, ούτε τιμιότητα μπορεί να έχει, ούτε φιλαλήθης μπορεί να είναι, αλλά πέφτει στην ατιμία και στο ψεύδος και χάνει και τη βασιλεία του ουρανίου πατρός, χάνει την σκέπη του Αγίου Πνεύματος και την κληρονομία του Χριστού που υποσχέθηκε, και η αμαρτία, φυσικό το λόγο, εξαθλιώνει την ψυχή του ανθρώπου και τη στερεί από όλα τα αγαθά και τη γυμνώνει από τα αγαθά της φύσεως και της δίνει πικρότητα και δυστυχία η αμαρτία της ψυχής. Όλοι αυτοί που αυτοκτονούν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ότι έχουν παραμείνει πολύ καιρό δίχως αυτή την έλξη του Αγίου Πνεύματος και αυτή τη χάρη του Θεού. Την στερήθηκαν τόσο πολύ που η ζωή τους έγινε πια άχρηστη και γι' αυτό έδωσαν και ένα τέλος σε αυτή την άχρηστη ζωή. Η αμαρτία επίσης μολύνει τις αισθήσεις και τραγικά οικοδομεί μια ψυχή τέρατος. Γεμίζει το νου από σκοτεινάδες και σφάλματα, γεμίζει τη θέληση από σκληρότητα και αποστροφή του αγαθού και γεμίζει και το επιθυμητικό με αχαλήνοντες επιθυμίες, οι οποίες είναι στην κυριολεξία βεβήλωση των καλών που μας έχει δώσει ο Θεός, μαστίζει τις αισθήσεις και τις κάνει να μην μπορούν πια να βρίσκονται μέσα στο ζωντανό ναό της θεότητος και την κάνει την ψυχή ένα σπήλαιο δαιμόνων, μια φωλιά δαιμονικών πνευμάτων. Έτσι. Την κάνει κατοικητήριο δρακόντων, όπως στην Ιερουσαλήμ που έλεγε κάποτε ο προφήτης, η αμαρτία και το κακό, και ο Μέγας Αθανάσιος λέει «Ου γέγονε παρά Θεού αυτό, ούτε εξ αρχής γέγονε, ούτε ουσία της εστίν αυτού». Είναι παραφύσινη η αμαρτία δηλαδή σε αυτή την ζήση και είναι ακριβώς επειδή είναι μη όν η αμαρτία, όπως λένε οι πατέρες, είναι η άρνηση του καλού. Όπως και ο Σατανάς είναι η άρνηση των θεϊκών εντολών. Ο Σατανάς δεν έχει δικιά του πρόταση να κάνει, απλώς αρνείται τις προτάσεις του Θεού και του καλού. Είναι αντιδραστικό στοιχείο, δεν είναι δραστικός. Δεν δημιουργεί ο Σατανάς τίποτα, απλώς προσπαθεί να γκρεμίσει τη δημιουργία που έκανε ο Θεός. Γι' αυτό το κακό λένε ότι είναι ανυπόστατο, γιατί δεν έχει την ίδια την υπόσταση δικιά του, δεν έχει βάση ούτως ώστε να δημιουργήσει μια δικιά του κατάσταση, αλλά αντιδρά προς το καλό. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε αυτό που λένε μερικοί, ότι το καλό και το κακό είναι ισοδύναμα. Αλίμον αν ήταν έτσι. Το καλό που είναι εκφραστής του καλού ο Θεός είναι το πρώτο πράγμα που έγινε σε αυτόν τον κόσμο, είναι ο νόμος της ζωής, το καλό, και εκ των υστέρων έρχεται σαν αντίδραση το κακό από τον διάβολο, ο οποίος, είπαμε, δεν είναι συμμέτοχος στη δημιουργία, δεν έκανε τίποτα, δεν έφτιαξε τίποτα ο διάβολος, δεν μπορεί να οικειοποιηθεί απολύτως τίποτα, είναι ψεύτης όταν λέει ότι ο κόσμος είναι δικός του και ας μην τον επιστέψουν. Απλώς παρασύρει τους ανθρώπους και τους έχει υποχείρια λόγω του ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι του παραδόθηκαν. Όχι πως έχει εξουσία αυτός να πάρει από το χέρι του Θεού κάποιον άνθρωπο, αλλά επειδή οι ίδιοι άνθρωποι ομοίασαν κατά κάποιο τρόπο με την ασκήμια αυτού του όντος που λέγεται διάβολος και πλησίασαν προς αυτό και τα θελήματα αυτού υπηρέτησαν και έγιναν οι υπηρέτες του,
Γι' αυτό και ο διάβολος τους σέρνει με αλυσίδες προς την καταστροφή και είναι γνωστή εκείνη η φράση που λέει ο διάβολος σε κάποιον που ήθελε να τον βοηθήσει, «Μα εγώ σε έφερα στο χείλος της καταστροφής και εσύ τώρα μου λες να σε βοηθήσω? Εγώ χάλασα, λέει, τόσα παπούτσια για να σε φέρω εδώ πέρα και του έδειξε ένα σωρό με παπούτσια, όποιος κάποιος τον επικαλέστηκε και του είχε υποσχεθεί ο διάβολος θα τον κάνει πλούσιο. Τον έκανε μεν πλούσιο, αλλά μετά έχασε τα πλούτη του, έχασε τα πάντα και ήρθε να αυτοκτονήσει στο χείλος της καταστροφής και επικαλέστηκε τον διάβολο να τον βοηθήσει. Και γέλασε ο διάβολος και του είπε ότι εγώ έκανα τα πάντα για να σε φέρω σε αυτή την καταστροφή και τώρα μου ζητάς βοήθεια, είναι δυνατόν εγώ να σε βοηθήσω? Που το πιο ευχάριστο πράγμα για τον διάβολο είναι να βλέπει ο άνθρωπος να καταστρέφεται. Ας μην κάνουμε λοιπόν τα θελήματα του διαβόλου και ας μην γινόμαστε υποχείρια του διαβόλου. Ας είμαστε όμως δούλοι ταπεινοί και τέκνα του Θεού και του Φωτός. Μήχος το Χριστό που είναι ο Λόγος, μας λέει ο Ιωάννης, δεν έγινε ποτέ τίποτα. Όσα έγιναν, έγιναν από τον Χριστό. Από την Αγία Τριάδα, δηλαδή τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και ο άνθρωπος αμαρτωλός ζει μια ζωή παρόμοια με εκείνη του Κάιν, λέει, γιατί έτρεμε ο Κάιν, λέει, μην τυχόν τον ευρύ κάποιος και τον σκοτώσει. Είχε ενοχή μέσα του επειδή σκότωσε τον αδερφό του. Και νόμιζε ότι ο Θεός θα τον αφήσει, θα ανταποδώσει δηλαδή αυτή. Και θα, για να ανταποδοθεί η δικαιοσύνη, όπως ο Χριστός μας λέει, του είπε του Πέτρου, μάχερ έδωσες, μάχερ θα λάβεις. Έτσι εκείνος ο οποίος εκτελεί ένα φόνο, μέσα στην ψυχή του αισθάνεται ότι κάποτε θα τον δολοφονήσουν και αυτόν. Και αυτός είναι ο θάνατος, δεν είναι η ζωή. Είναι ένα προήμιο του θανάτου, η κολλασμένη ψυχή. Είναι η κόλαση από εδώ, από αυτή τη ζωή. Αλλά ένας χριστιανός, αγαπητοί αδερφοί, που είναι φωτισμένος από το λογικό και από την πίστη του Θεού και από το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Θεού, είναι δυνατόν συνειδητά να θέλει να αμαρτάνει? Αν θα ήθελε να μασίσει την πονηρία και να την καταπιεί ολόκληρη, το στόμα των ασεβών καταπίεται κρίσης που λέει, θα πρέπει εξάποντος να μισήσει την αμαρτία και την πικρότητά της. Αν ήξερε ο άνθρωπος τι προξενεί στον εαυτό του με την αμαρτία, θα τρελνότανε, διότι το κακό είναι άπειρο, το κακό της αμαρτίας. Και θα εξίστατο, θα φεύγει από το λογικό του. Γιατί ο άνθρωπος με την αμαρτία εξαθλιώνεται και δεν αντιλαμβάνεται την κατάστασή του, γιατί θολώνεται συγχρόνως ο νους του από την αμαρτία και δεν καταλαβαίνει πλέον τι κάνει. Είναι σαν τον τρελό και τον μεθυσμένο ο αμαρτωλός, ο οποίος δεν καταλαβαίνει ποιο είναι πλέον το όφελός του, το δικό του συμφέρον. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Θεό να μας χαρίσει πηγές δακρύων και πνεύμα μετανοίας στην καρδιά μας, να καταλάβουμε τι πράγμα είναι και τι ζημιά μεγάλη είναι η αμαρτία και να διεκδικήσουμε άξια την οδό του Θεού και να καταλάβουμε τη βλάβη που κάναμε μέχρι τώρα στις ψυχές μας και να ανανύψουμε, να ξυπνήσουμε, να έρθουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Ποιος θα μου δώσει πηγή δακρύων, λέει ο ποιητής, ο μουσικός, για να κλάψω για τις αμαρτίες μου? Ας συλλογιστούμε τι θα πει αιώνια κόλαση. Διότι μόλις ακούμε τη λέξη αιώνιο δεν μπορούμε να την εννοήσουμε. Όχι μόνο τα ανυπόφορα βάσανα, αλλά και τη διάρκεια την οποία θα έχουν αυτά τα βάσανα και το ατελείωτο των βασάνων, την αιωνιότητα, τη βασανιστική. Λοιπόν, ότι εάν ξέραμε τι κακό μας προκαλεί, θα θέλαμε διαπαντός να αποχωριστούμε από την αμαρτία και να μην ξανακάνουμε ούτε να ακούσουμε τίποτα για αυτήν, αλλά να γυρίσουμε προς το Θεό, διότι η αμαρτία θα μας οδηγήσει στον πνευματικό αιώνιο θάνατο. Και αν δεν μπορούμε να υποφέρουμε μια στιγμή το άγγιγμα της φωτιάς, βάζουμε το χέρι μας και αμέσως το τραβάμε, πώς θα αντέξουμε τη φλόγα
του Άδου την αβάσταχτη που καίει παντοτινά εις τους αιώνας των αιώνων. Πώς θα δέξουμε το βάσανο της συνειδήσεώς μας, που καμιά φορά μας τύπτει η συνείδηση και αισθανόμαστε τόσο άσχημα και θέλουμε να την ξαλαφρώσουμε τη συνείδησή μας, είτε να ζητήσουμε συγγνώμη σε κάποιον άνθρωπο που βλάψαμε κλπ. Εκεί δεν θα υπάρχει τέτοια συνδιαλλαγή. Δεν θα μπορούμε να βρούμε τους ανθρώπους να τους πούμε συγγνώμη. Δεν θα μπορούμε να αντικρίσουμε το Θεό και να του πούμε ήμαρτον. Όλοι οι κολλασμένοι θέλαν ένα δευτερόλεπτο για να πούνε ένα ήμαρτον και να φύγουν από την κόλασή τους. Αλλά αυτό το δευτερόλεπτο δεν τους δίνεται πια. Αυτό το δευτερόλεπτο υπάρχει και το έλεος του Θεού όσο ζούμε σε αυτή τη ζωή. Όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή, δεν υπάρχει το έλεος του Θεού πια, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει ένα δευτερόλεπτο για να πούμε αυτό το ήμαρτον. Και εκεί θα βρούμε τους βασανιστές της ψυχής, τους αρνητές του Θεού, τους δαίμονες. Και δεν θα έχουμε άλλη λύση και δεν θα έχουμε καμιά ελπίδα και όπως λέει ο Ντάντε, ο Αλιγκέρι, ο Δάντης, που αν και αιρετικός έπιασε μερικά στοιχεία της Κολάσεως που έχει γράψει ένα βιβλίο, η Κόλαση, η Κόλαση του Ντάντε που λέει, γράφει απ' έξω, λέει, εδώ όποιος μπει εδώ, ας ξεχάσει τελείως τη λέξη ελπίδα. Ας αφήσει όλες τις ελπίδες του, λέει, πίσω. Αλλά βέβαια εμείς δεν χρειαζόμαστε τον Ντάντε για να μας πει τι είναι κόλαση, έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι 100 φορές και 1000 φορές καλύτερα μας διατυπώνουν τα νοήματα από τους άλλους, τους μη ορθοδόξους πατέρες. Για μια μοναχή αμαρτία λοιπόν, να μην κολλαστούμε αγαπητοί φίλοι, ούτε για 2, ούτε για 100, ούτε για 1000. Αλλά να ζητήσουμε από το Θεό τώρα το έλεος του, να πάμε στην Εκκλησία του στα αγιαστικά του μυστήρια, να φύγει το βάρος και το φορτίο από πάνω μας, για να μπορούμε να αναπνεύσουμε τη ζωτικότητα της ζωής, της πραγματικής, και να μπορούμε να μιλάμε στο Χριστό με μια σχετική παρησία και να του λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ που μας απάλλαξατε από τις αμαρτίες, μη μας δώσεις τώρα αυτή την ανέδεια να τολμήσουμε πάλι να βλάψουμε το Άγιο όνομά σου με τις αμαρτίες μας. Αλλά συγκράτησέ μας σε αυτή την πίστη που μας χάρισε και την σταθερότητα που θα μας δώσει ο Θεός όταν Τον παρακαλούμε καθημερινά να μην μας αφήσει να πέσουμε σε κανένα είδους αμαρτίας». Αυτά είχαμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός είμαστε πάλι κοντά σας. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.